και από τον προσθήκη. Κατζηδάκη στο βιβλίο του δίνεται μια έμφαση σε αυτό. Μπορείτε να μου πείτε σε δύο λεπτά ποιο είναι το πρόβλημα του Ελληνικού Πανεπιστημίου και γιατί η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα μπορούσε να ξεκλειδώσει την αλλαγή του και τη βελτίωσή του. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσίμα, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Ξεκινώ από το ερώτημα πριν μπω στα υπόλοιπα που θέλω να πω. Ποιο είναι το πρόβλημα του άρθρου 16. Το άρθρου 16 αποτυπώνει μια κατάσταση που ανταποκρίνεται στα δεδομένα της Ελλάδας της δεκαετίας του 70, όπως καταγράφηκε εκείνη την περίοδο. Είναι ένα εξαιρετικά δυσκίνητο πλαίσιο για τα δημόσια πανεπιστήμια. Τους επιβάλλει να έχουν τη μορφή λειτουργίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ο Κωστής Χατζηδάκης τολμάει και λέει πολλά σε αυτό το βιβλίο. Πραγματικά τολμάει. Δεν τα λέει όλα. Λέει όμως σχεδόν τα περισσότερα. Πολλά που θα ενοχλήσουν τους συστημικά συντηρητικούς και σίγουρα τους ιδεολειπτικά λαϊκιστές. Θα πρέπει λοιπόν, πιστεύω, να βρούμε όλοι το χρόνο και όλοι, το όλοι πάει κυρίως σε αυτούς που θέλουν να καθορίζουν τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Να δούμε προσεκτικά το βιβλίο του Κωστή Χατζηδάκη και τις προτάσεις τις οποίες κάνει. Πολλές από τις οποίες τις έχουμε κάνει και εμείς. Σε σημείο μάλιστα που για να συγχρονιστώ και λίγο και με τα πρωτοσέλιδα των ημερών, και απευθυνόμενο στον Κωστή Χατζηδάκη θα έλεγα ότι αν δεν ήξερα ότι έχει ένα λαμπρό μέλλον στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, θα του πρότεινα να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Ποταμιού. Σας ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα έχουμε κανονίσει να τα πατήσουμε στο τέλος. Μπορείτε να μου πείτε σε δύο λεπτά ποιο είναι το πρόβλημα του Ελληνικού Πανεπιστημίου και γιατί η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα μπορούσε να ξεκλειδώσει την αλλαγή του και τη βελτίωσή του. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσίμα, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Ξεκινώ από το ερώτημα πριν μπω στα υπόλοιπα που θέλω να πω. Ποιο είναι το πρόβλημα του άρθρου 16. Το άρθρου 16 αποτυπώνει μια κατάσταση που ανταποκρίνεται στα δεδομένα της Ελλάδας της δεκαετίας του 70, όπως καταγράφηκε εκείνη την περίοδο. Είναι ένα εξαιρετικά δυσκίνητο πλαίσιο για τα δημόσια πανεπιστήμια.
τους επιβάλλει να έχουν τη μορφή λειτουργίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Χωρίσεις. Η προσήλωσή τους στις μεταρρυθμίσεις με αγνόηση του πολιτικού κόστους και γι' αυτό έμειναν στην ιστορία. Κανένας δεν θυμάται τους λαϊκιστές, κανένας δεν θυμάται τους δημαγωγούς. Αυτούς που θυμόμαστε είναι τους αληθινούς ηγέτες, τους πραγματικούς μεταρρυθμιστές. Και τέτοιος ηγέτης της χώρας θα γίνει με τη δική σας ψήφο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Πραγματικά από την καρδιά μου. Είμαστε τόσο πολύ απόψε την παρουσία στην δική μου. Ευχαριστώ. Δεν το